Σε έναν περιφραγμένο χώρο στην αυλή ισόγειας μονοκατοικίας που παραπέμπει σε κλουβίζουν εδώ και χρόνια 77 γάτες και 10 σκύλοι. Χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες και χωρίς να στηρώνονται, τα ζώα παραμένουν κλεισμένα σε αυσχέδια μικρά κλουβιά και την παρουσία τους υποδηλώνουν μόνο τα νιαουρίσματα και τα γαυγίσματα που συχνά αναστατώνουν τη γειτονιά. Το μαρτύριο των μικρών τετράποδων έφερε στο φως η Λίδα Σιβοδασκαλάκη, μέλος του Save Animals Χανιά, η οποία πριν από 10 ημέρες ενημερώθηκε πως από την ερμητικά περιφραγμένη με καλαμιές και δίχτυα αυλή ακούγονταν κραυγές γατιών. Όσα γνωστοποιεί προκαλούν σοκ. Στο χώρο της αυλής αλλά και μέσα στο σπίτι, πέραν των σκουπιδιών και της βρωμιάς που επικρατούσε, υπάρχουν αυτοσχέδια ξύλινα κουτιά, κλουβιά από παλέτες σκεπασμένα με χαρτόκουτες και νάιλον, σειρμάτινα σκουριασμένα κλουβιά καλυμμένα εντελώς, στα οποία μέσα ζουν στριμωγμένες αναομάδες 77 γάτες. Οι γάτες ζουν στο σκοτάδι, πολλές φαίνονται άρρωστες και οι περισσότερες δεν είχαν χώρο καν να κουνηθούν. Επίσης υπήρχαν 2 σκυλιά μέσα σε ένα στενό κλουβί ένα επί ένα, 3 σκυλιά δεμένα στον κήπο και άλλα 5 δεμένα στις καρέκλες και το τραπέζι της κουζίνας. Κλεισμένες μέσα σε κλουβιά, όπου χαρακτηριστικά μου είπαν ότι ούτε περιστέρι δεν μπορεί να μπει, και 8 σκύλους, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το πράγμα από μεριάς μεν νομικής είναι βαριά κακοποίηση ζώων και επιχείρει πολύ αυστηρά, εκτός από τις ποινές, και πολύ αυστηρά διοικητικά πρόστιμα. Μιλάμε για πάρα πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Χθες το μεσημέρι διενεργήθηκε έλεγχος και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων η 60χρονη ιδιοκτήτρια των ζώων. Σήμερα παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, ενώ ήδη της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, το σύνολο των οποίων πλησιάζει το ποσό των 200.000 ευρώ. Αυτή η κατάσταση σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπει σε αγάπη προς τα ζώα, είναι βασανισμός των ζώων, είναι μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δεν το κατανοούν και συγκεντρώνουν ζώα, νομίζοντας ίσως το μυαλό τους ότι έτσι τα βοηθούν. Έκκληση σε εθελοντές και φιλοζωικούς συλλόγους να φιλοξενήσουν κάποια από τα ζώα, απευθύνει η Λίδα Σιφοδασκαλάκη από το Save Animals Χανιά, η οποία επίσης τονίζει πως οι άνθρωποι που τα κρατούν κλεισμένα είναι συλλέκτες. Δεν έχουν επίγνωση της κακοποίησης που κάνουν στα ζώα. Θεωρούν με τον τρόπο τους ότι τα σώζουν και ότι ο εγκλωβισμός σε σκοτεινά κλουβιά είναι προστασία. Για μια υγειονομική βόμβα δίπλα στα σπίτια τους μιλούν οι κάτοικοι της περιοχής που, όπως λένε, είχαν καταγγείλει εδώ και πολλά χρόνια το γεγονός ότι οι γάτες και σκύλοι διαβίουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Η νόμη μου είναι με την βοήθεια των φιλοζωικών συλλόγων να μεταφερθούν όχι όλα μαζί, 5-5, 10-10, σε διάφορες άλλες περιοχές όπου θα τους παραχθεί από το Δήμο βέβαια η οδήποτε φαρμακευτική περίθαλψη, και τα ζώα προφανώς θα είναι σε κατάσταση σοκ από όλο αυτό το οποίο ζουν. Οι φιλοζωικοί σύλλογοι στα Χανιά καλούνται σε συνεργασία με την αστυνομία να αναλάβουν μέρημνα για τη φροντίδα και τη φιλοξενία των ζώων, ωστόσο πολλά αναμένεται να ελευθερωθούν αφού προηγουμένως στηρωθούν. Σημειώνεται πάντως ότι η 60χρονη φέρεται να έχει απευθυνθεί στο Δήμο, ζητώντας την παρέμβασή του για τη φροντίδα των δεκάδων τετράποδων.